Στο μέτωπο τώρα της ενεργειακής κρίσης, την ανάγκη να υπάρξει άμεσα μια οριστική απόφαση για το ζήτημα του πλαφόνου στο φυσικό αέριο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής. Ο απεσταλμένος του Sky, Γιάννης Καντέλης, έχει πληροφορίες. Γιάννη. Και ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξο, Σέβα, ότι είτε σήμερα στην Σύνοδο Κορυφής, όπου θα το συζητήσουν το ζήτημα εκτεταμένα οι ηγέτες, είτε το αργότερο, όπως είπε, μέχρι την Δευτέρα, που θα συνεδριάσουν ξανά οι Υπουργοί Ενέργειας των κρατών μελών, υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί αυτή η λύση, ώστε να αποφασίσει η Ευρώπη τελικά αυτό το ύψος του πλαφών στο φυσικό αέριο. Με οποιαδήποτε πλειοψηφία, είπε ο Πρωθυπουργός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό λοιπόν να μην έρθει με ομοφωνία των κρατών μελών, αλλά με την σχετική πλειοψηφία. Μένει να δούμε, είναι πολλές οι ζυμώσεις που γίνονται στο παρασκήνιο αυτή τη στιγμή μεταξύ των ηγετών. Πάντως, νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης. Για να δούμε, Γιάννη, για το θέμα αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό και αδυνατούν οι 27 να έρθουν σε συμφωνία. Να πάμε τώρα στο μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Τουρκία και τις ευθείες απειλές κατά τη συνάντηση που είχε με την Ιταλίδα ομολογό του. Ναι, είναι το πρώτο τετατέτ να γίνει στο Αλικάντε της Ισπανίας και απουσίασε η κυρία Μελώνη. Γι' αυτό έγινε σήμερα με τους δύο ηγέτες να μιλούν για τις σχέσεις των δύο χωρών, για τη συνεργασία τους και στον τομέα της ενέργειας και την οικονομική. Και με τον κύριο Μητσοτάκη να ενημερώνει την Ιταλίδα ομολογό του για την τουρκική προκλητικότητα και τους κινδύνους που αυτή εγκυμονεί για την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Καντέλη, και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Είμαστε κοντά στο να μπορέσουμε να επιβάλλουμε ένα ανώτο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Η επιχειρηματολογία μας πια είναι γνωστή σε όλα τα κράτη-μέλη και θεωρώ ότι με τον έναν τον τρόπο θα βρούμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες προκειμένου να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι απολύτως απαραίτητο η Ευρώπη να στείλει επιτέλους ένα ξεκάθαρο σήμα στις αγορές ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου από πλευράς Ρωσίας. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να λαμβάνει όλα τα μέτρα προκειμένου να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Θέλω να θυμίσω ότι μόνο μέσα στο μήνα Δεκέμβριο θα εκταμιευθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό 900 εκατομμύρια ευρώ.